Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Το στρες. Βέβαια. Είναι στην καθημερινότητά μας μια λέξη που και αν δεν την λέμε νιώθουμε. Αυτό το νιώθουμε χωρίς να μπορούμε να το αποφύγουμε άραγε. Τη ζούμε. Νομίζω ότι έχουμε συνδέσει τη ζωή μας πια με αυτό, καλός ή κακός. Και γι' αυτό θα θέλαμε να μας μιλήσετε, γιατί συνήθως γνωρίζουμε την κακή του την πλευρά, ότι μας κάνει κακό. Γνωρίζουμε την κακή του την πλευρά, γνωρίζουμε και την καλή του την πλευρά, αλλά δεν την αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε ποτέ εστιάσει στην καλή του πλευρά, και αυτό ήταν έτσι και ο στόχος της παρουσίασης αυτής που έκανα, να ακούσει ο κόσμος τι εννοούμε όταν λέμε στρες, να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν έχουμε στρες, και να δούμε λίγο και την θετική πλευρά αυτής της φυσιολογικής διαδικασίας. Για πείτε μας λοιπόν, κυρία Χατζάκη, ξεκινάμε από αυτό που είπατε μόλις πριν, ότι είναι μια φυσιολογική διαδικασία μέσα στον οργανισμό μας. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία της ζωής. Η ζωή μας είναι συνυφασμένη με προκλήσεις, είναι συνυφασμένη με καταστάσεις που χρειάζονται αυξημένα αποθέματα ενέργειας και προσοχής, και το σώμα μας ενεργοποιείται από μηχανισμούς του στρες. Ενεργοποιείται ενδοκρινικά, νευρικά, ανοσοποιητικά, προκειμένου να ανταπεξέλθει. Όταν λοιπόν ενεργοποιείται το σώμα μας προκειμένου να ανταπεξέλθει, ενεργοποιούνται όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, βρισκόμαστε στην αρχή σε ένα επίπεδο μέγιστης απόδοσης. Όταν βέβαια αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα με ισχυρά ερεθίσματα και όταν δεν έχουμε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε, την γνώση και την υποστήριξη, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε χρόνιες βλάβες. Κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βομβαρδιστεί με την πληροφορία του πόσο κακό μπορεί να κάνει το στρες στον οργανισμό μας, στη ζωή μας, στην υγεία μας. Αυτό σημαίνει, κυρία Χατζάκη, ότι το παίρνουμε λοιπόν ή το προκαλούμε σε μεγάλες δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, εγώ στην παρουσίαση έκανα την εξής παρομοίωση, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Το λάστιχο. Ναι. Όταν έχουμε ένα λάστιχο, το οποίο το τραβάμε, αυτό μπορεί να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση. Το ξανατραβάμε, θα επανέλθει πάλι στη φυσιολογική του κατάσταση. 1, 2, 3, 5 φορές. Κάποια στιγμή όμως θα ξεχυλώσει, θα ξελασκάρει και θα χαλάσει. Το πότε θα συμβεί αυτό εξαρτάται από το πόσο ισχυρά τραβάμε, από το πόσο συχνά τραβάμε και από πόσο καλή είναι η ποιότητα του λάστιχου. Μάλιστα. Από αυτούς τους τρεις παράγοντες. Εγώ έχω νιώσει σαν λάστιχο στη ζωή μου και είμαι σίγουρη ότι και πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα έχει νιώσει σαν λάστιχο. Το λέμε. Για μην σας πω ότι νιώθουμε, ότι συνεχίζουμε να νιώθουμε. Αν λοιπόν προσέξουμε αυτά τα τρία πράγματα, τη συχνότητα, την ένταση του ερεθίσματος και το πόσο καλά είναι θωρακισμένος ο οργανισμός μας στο να ανταπεξέλθει, τότε δεν θα πάθουμε ποτέ τις μη αναστρέψιμες χρόνιες βλάβες. Αυτά τα οποία είπα εγώ στην παρουσίασή μου, θα σας πω, συνοψίζονται σε ένα απόφθεγμα ενός ψυχολόγου που θεμελίωσε την ψυχολογική σχολή στο Χάρβαρντ πάρα πολύ παλιά, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, γύρω στο 1900, λέγεται William James και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο William James είχε πει ότι το ισχυρότερο όπλο που έχει ο άνθρωπος για να ανταπεξέλθει στο στρες είναι η ικανότητα να επιλέγει τις σκέψεις του. Αυτά τα οποία είπα εγώ στην ομιλία μου δεν είναι καθόλου καινούρια και μάλιστα ήρθανε, με τιμήσανε και ήρθανε άνθρωποι με τεράστια εμπειρία από τη ζωή και έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση μετά, κάτι που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί φάνηκε πραγματικά ότι αυτά που είπα πιάσαν τόπο στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Αυτά τα οποία είπα βιωματικά τα ξέρουμε.
Απλώς εγώ από τη θέση μου, σαν φαρμακολόγος και σαν επιστήμονας που ασχολείται με τις νευροεπιστήμες, έδωσα τεκμήρια από τη σημερινή έρευνα, επιστημονικά δεδομένα, που επιβεβαιώνουν με τρόπο καθαρά πειραματικό, καθαρά ελεγχόμενα παραγμένη γνώση, ότι υπάρχουν τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτά συμβαίνουν. Εμείς δηλαδή είπαμε ότι αυτό το οποίο μας κάνει ανθεκτικότερους και δυνατότερους να ανταπεξέλθουμε στις στρεσογόνες διαδικασίες είναι πρώτον το να μη φοβόμαστε το στρες, να σκεφτόμαστε θετικά όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση ενεργοποίησης, να σκεφτόμαστε θετικά για το τι μας συμβαίνει. Θα πω και παρακάτω λίγα πράγματα για αυτά, για τον τύπο της προσωπικότητας που φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικός στα στρεσογόνα ερεθίσματα. Δεύτερον, το τι κάνουμε όταν έχουμε στρες, το πώς, όχι μόνο όταν έχουμε στρες, το τι κάνουμε στη ζωή μας, το πώς επενδύουμε το χρόνο μας προκειμένου να φτιάξουμε, να συμμετέχουμε σε δομές με ανθρώπινη αλληλοϋποστήριξη, με συντρόφους, και πόσο τα δεδομένα αυτά τα επιστημονικά δείχνουν ότι αυτό μας βοηθάει να επιβιώσουμε στις δύσκολες στρεσογόνες δοκιμασίες της σύγχρονης ζωής. Είναι τα πιο σημαντικά αυτά, λέτε. Και αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι πιο ανθεκτικοί, ή κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που... Υπάρχει μία θεωρία η οποία όλο και περισσότερο υποστηρίζεται από επιδημιολογικές παρατηρήσεις, που λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το οποίο ονομάζουν οι γιατροί της δημόσιας υγείας αίσθηση συνεκτικότητας, και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουν ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας είναι ικανότεροι, είναι ανθεκτικότεροι στο να διαχειριστούν το στρες και να το αξιοποιήσουν για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Ισχυρή αίσθηση συνεκτικότητας, η αίσθηση συνεκτικότητας είναι ένα τρίπτυχο από χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποτελείται από αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και έλεγχο. Αισιοδοξία, δηλαδή ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι αυτό το οποίο έχω να αντιμετωπίσω είναι μια πρόκληση που έχει νόημα, που αν το πετύχω θα μου δώσει ανταμοιβή και θα δώσει νόημα στη ζωή μου. Αν βλέπουμε τις δύσκολες καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε πολύ καλύτερα να τις διαχειριστούμε και να αποκτήσουμε ανοσία κατά κάποιο τρόπο στις βλαπτικές δράσεις. Αυτό είναι το ένα από τα τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Το άλλο είναι η αυτοπεποίθηση, ότι δηλαδή είμαι ικανός, ότι μπορώ, ότι το σώμα μου, καθώς ενεργοποιείται με όλους αυτούς τους μηχανισμούς του στρες, με θωρακίζει, μου δίνει όπλα για να ανταποκριθώ. Και τρίτον, ο έλεγχος, ότι έχω έναν έλεγχο πάνω σε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, ότι καταλαβαίνω τι μου γίνεται, καταλαβαίνω τη ζωή, καταλαβαίνω αυτά τα οποία μου προκαλούν το στρες, τα αναλύω και άρα μπορώ να τα διαχειριστώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι πορεύονται με αυτά τα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους, φαίνεται από τα επιστημονικά δεδομένα ότι είναι πιο υγιείς. Ο Αντωνόφσκι, ο επιστήμονας αυτός που εισήγαγε, περιέγραψε αυτή την αίσθηση συνεκτικότητας, εισήγαγε επίσης τον όρο «salutogenesis», δηλαδή «salut» από την υγεία και «genesis», η γέννηση της υγείας, η ικανότητα για υγεία. Και θεωρεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο ικανοί να ανταπεξέλθουν, είναι πολύ πιο ικανοί να παραμείνουν υγιείς. Από την εμπειρία σας όμως, κυρία Χατζάκη, και για το θέμα αυτό, βλέπετε ότι τα ποσοστά μεταξύ του πληθυσμού σαφώς δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Συνήθως δυσκολευόμαστε να ανταπεξέλθουμε στη διαχείριση του στρες.
ή δεν ξέρουμε τι να, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να δώσει μια τέτοια γενίκευση. Αυτό το οποίο, το καλό το οποίο μπορεί να βγει από όλη αυτή τη γνώση στο επίπεδο του απλού κόσμου, κάτι το οποίο επίσης συζητήθηκε πολύ την προηγούμενη Δευτέρα, είναι ότι αν λάβουμε, αν πιστέψουμε αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το πού εστιάζομαι την ανατροφή και την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Εγώ είμαι πανεπιστημιακή καθηγήτρια. Τώρα έχουμε φοιτητές, οι φοιτητές μας είναι τα παιδιά της κρίσης. Σωστά. Αν το σκεφτείτε. Αυτοί οι οποίοι στην ιατρική σχολή είναι τώρα 20 χρονών, 22, 24 χρονών, είναι τα παιδιά που όταν έσκασαν από τα αυγό, είχε αρχίσει η κρίση. Σε αυτά τα παιδιά βλέπουμε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχαν τα παιδιά πριν από 10 χρόνια. Αντιμετωπίζουν το πανεπιστήμιο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έχουν μεγάλη απαισιοδοξία. Είναι λιγότερο αλαζόνες από ό,τι ήταν η προηγούμενη γενιά των φοιτητών. Να το πούμε και αυτό, να τους το δώσουμε αυτό. Αλλά έχουν σπασμένα φτερά. Και για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό τον κόσμο και στην επόμενη γενιά που θα έρθει να εστιάσουμε την εκπαίδευσή μας ως εκπαιδευτική και την ανατροφή μας ως γονείς στο να ενισχύσουμε στα παιδιά αυτές τις τρεις πλευρές του χαρακτήρα. Έλεγχος, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Επειδή τα δύσκολα είναι εδώ λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε και εμείς αυτές τις συνθήκες και για τα νέα παιδιά και εμείς οι ίδιοι να προσπαθήσουμε να κινηθούμε, όπως είπατε, βάσει αυτών των χαρακτηριστικών. Το να καταφύγει κάποιος σε κάποιο φάρμακο, κυρία Χατζάκη, βοηθά ή θα ήταν καλύτερα να το αποφύγει? Στα φάρμακα θα καταφύγει κάποιος όταν το λάστιχο έχει ξεχυλώσει, μη αναστρέψιμα. Mm-hmm. Και θα βοηθηθεί. Υπάρχει γενικά η άποψη και υπάρχουν δημοσιευμένα δεδομένα από πολύ έγκυρα, σε πολύ έγκυρα περιοδικά, από μεγάλες ομάδες, ότι η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές είναι υποδιαγνωσμένες, κυκλοφορούν πολύ περισσότερο από αυτό που αναγνωρίζουμε, γιατί υπάρχει ένα στίγμα γύρω από αυτά, και υποθεραπευμένες. Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε καταχρήσεις, σε άλλες, πώς να το πω, λύσεις όχι ενδεδειγμένες προκειμένου να θεραπεύσουν υποκλινικές τέτοιες καταστάσεις και δεν μπαίνουν στο γιατρό. Όταν το λάστιχο ξεχυλώσει, ναι, τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν. Είναι αυτά από τη χρόνια έτσι έκθεσή μας στο στρες, είναι αυτά τα σοβαρότερα προβλήματα που μπορεί να μας συμβούν ή υπάρχουν και άλλα? Είναι και πολλά άλλα. Είναι και πολλά άλλα. Είναι όλα αυτά τα οποία ονομάζουμε stress-related disorders, νοσήματα τα οποία σχετίζονται με το στρες, χωρίς να είναι καθαρά από το νευρικό σύστημα, καθαρά από τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όμως το ξέρουμε ότι, ας πούμε, το γαστροεντερικό ονομάζεται μικρός εγκέφαλος. Το γαστροεντερικό μας επηρεάζεται πάρα πολύ από το στρες. Όλες αυτές οι ασθένειες, οι νόσους πνευμονώδους εντέρου, ελκώδης κολίτιδα, είναι ασθένειες που ξέρουμε ότι χειροτερεύουν, γεννιούνται και χειροτερεύουν κάτω από στρεσογόνες συνθήκες. Το έλκος τώρα ξέρουμε ότι σχετίζεται με το Helicobacter pylori, αλλά ξέρουμε επίσης ότι αυτό χειροτερεύει, όπως και όλο μας το νοσοκομιακό πέφτει, όταν βρισκόμαστε σε στρεσογόνες διαδικασίες. Εγώ τώρα μιλάω για το γαστροεντερικό, γιατί έχω ασχοληθεί ερευνητικά πολύ με το γαστροεντερικό, αλλά και πολλά άλλα, υπογονιμότητα, τα μυοσκελετικά προβλήματα,
τα καρδιαγγειακά πρώτα απ' όλα, τα εμφράγματα μυοκαρδίου και όλα αυτά σχετίζονται πάρα πολύ με τις στρεσογόνες διαδικασίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο μας το σώμα, κυριολεκτικά όλα τα όργανα του σώματος όλο μας το σώμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό ότι όλο ναι. μας το σώμα και το πού θα εκδηλωθεί η βλάβη εξαρτάται πάλι από το ποιοι είμαστε, από το πώς το διαχειριζόμαστε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε κάτι που θα πρέπει πάνω σε αυτό να δουλέψουμε. Αυτό που είπατε, να μπορέσουμε δηλαδή να αναπτύξουμε εκείνους τους μηχανισμούς ή τη στάση ζωής, την αισιοδοξία. Τη στάση ζωής, την προσωπικότητα και τη στάση ζωής, ακριβώς αυτό είπαμε. Να δούμε τα πράγματα θετικά. Μιλήσαμε για τον εθελοντισμό, δείξαμε μελέτες που δείχνουν πόσο ο εθελοντισμός θωρακίζει ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σε πολύ ισχυρά στρεσογόνα γεγονότα στη ζωή τους, πως το να ξοδεύουν χρόνο στον εθελοντισμό τους κάνει να αποκτούν ανοσία στις βλαπτικές επιδράσεις, γλιτώνουν από πρόωρο θάνατο. Και το γεγονός ότι δεν είναι και λύση το να καθόμαστε σπίτι, παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας, μια ενδεχομένως δραστηριότητα μικρή που θα μπορούσε να τον βγάλει λίγο έξω έναν άνθρωπο και να τον κάνει να απασχοληθεί με κάτι που θα του δώσει μια μικρή ευχαρίστηση, ίσως και αυτό είναι ένα είδος πολύ καλού φαρμάκου. Εθελοντισμός, ναι. Επαφή με ανθρώπους, πνευματικότητα, θρησκευτικότητα, πίστη, όλα αυτά τεκμηριωμένα βοηθούν στο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Κυρία Χατζά, εννοείται ναι. η υγιεινή ζωή, η άσκηση, αυτά ναι. τα λένε όλοι, τα λέμε και εμείς, ισχύουν 100%. Ναι. Είναι απλά λίγο δύσκολο ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό, την υπέρβαση μέσα στην καθημερινότητά μας και στα προβλήματά μας, να φτιάξουμε ένα ωραίο πρόγραμμα για τον εαυτό μας, για να αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί το στρες δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε ως διαμαγείας από γύρω μας, από τη στιγμή που ζούμε. Το στρες θα υπάρχει. Το στρες είναι, είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε σε στρεσογόνα περιβάλλοντα. Μπορεί σήμερα η ζωή έτσι όπως την έχουμε κάνει να μας φαίνεται ότι αυτό έχει γιγαντωθεί, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Ο λόγος που το γιγαντώνει είναι ότι έχουμε ρίξει τις άμυνές μας. Ναι, όλες οι εποχές είχαν ακριβώς το δικό όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφω, που είναι οι άμυνές μας. Αυτά έχουν πέσει. Κυρία Χατζάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μας δώσατε θέλω να ένα... σας πω ναι, ότι η ομιλία όλη είναι ανεβασμένη στο σαν βίντεο στο site του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και επίσης ότι μια πιο συνοπτική παρουσίαση για το πιο ευρύ κοινό που δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις μελέτες και για τα επιστημονικά ευρήματα παρά για τα συμπεράσματα υπάρχει σε μια ομιλία μου που έκανα στο TEDx Αλεξανδρούπολης και είναι στο YouTube, μπορεί κανείς να την βρει πολύ εύκολα. Εσείς μιλήσατε, να πούμε στους φίλους μας, τη Δαρβινική Δευτέρα με θέμα το στρες εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στις 7 Μαΐου και μάλιστα είχατε και ένα ωραίο τίτλο Stress and Drunks and Rock and Roll. Rock and Roll είναι από το τραγούδι, αυτό το παλιό rock τραγούδι που... είναι της γενιάς μας λιγάκι και... αλλά το ξέρανε και οι νεότεροι και η μουσική και ο χορός και η μουσική, κυρία Χατζάκη, βοηθούν επίσης. Βέβαια, ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε με άλλη αφορμή να έχουμε πάλι την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Και εσείς επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.